Σήμερα είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα χωρί ασανσέρ, εκτό αν πρόκειται για κανέναν ουρανοξίστη. Οπότε, εάν σεβαστούμε την ημέρα χωρί ασανσέρ, θα μετατραπεί αυτομάτω και διαμαγεία σε ημέρα χωρί ανάσα. Παγκόσμια ημέρα σχεδίου σήμερα και ευτυχώ που υπήρχε δίπλα η διευκρίνηση graphic design, διότι ήμουν έτοιμο να σου πω για ένα γνωστό μου που όταν πιει κανένα ποτήρι παραπάνω, προσποιείται πω κάνει πράκτη στο parkour για να μην καταλάβουμε ότι είναι λιώμα. Ε, μεγάλο σχέδιο. Σήμερα είναι επίση η Διεθνή ημέρα κατά του θορύβου. Αγωνιζόμαστε για την εξάλληψη των κομμένων εξατμίσεων, των κομπρεσέρ και των τραγουδιών που σνικ, σνιπ, σταν, Πώ σου λένε τέλο πάντων. Τέλο, σήμερα είναι η ημέρα μνήμη ηρώων και θυμάτων του ολοκαυτώματο. Και ποιο άνθρωπο διαθέτει τόση μνήμη που να είναι αρκετή για να του επαναφέρει όλου όσου του αφορά η μέρα. Το 1748 θα γεννηθεί ο Αδαμάντιο Κοραή, Έλληνα γιατρό και φιλόλογο από τους προτεργάτες του προτεργάτε του νεοελληνικού διαφωτισμού. Είπε ο Κοραή: Εδυστυχία είναι τη αρετή η παλέστρα. Σαν σήμερα το 1810, ο Μπετόβεν ολοκληρώνει την περίφημη πιανιστική σύνθεσή του Φιούρ Ελίζ εκείνη που σχεδόν όλοι μα καταφέραμε κάποια στιγμή να εναλλάξουμε τι δύο πρώτε νότε για κάποιε φορέ σε κάποιο άλλο το πιάνο, και αφού τα καταφέραμε, θεωρήσαμε ότι είμαστε κομπλέ. Έτοιμοι για μια μεγάλη καριέρα στι σκάλε του Μιλάνου και άλλων μεγαλοπόλεων. Το 1864 θα φύγει από τη ζωή ο Γιάννη Μακρυγιάννη, ηγετική μορφή τη Ελληνική Επανάσταση. Ο άνθρωπο που έμαθε γράμματα όχι στα σχολεία σαν παιδί, αλλά όταν μεγάλο πια ένιωσε την ανάγκη να μοιραστεί τα απομνημονεύματά του. Το 1908 λαμβάνει η χώρα η τελετή έναρξη των τέταρτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο. Θα διαρκέσουν έξι μήνε έω τι 31 Οκτωβρίου και κατέχουν το ρεκόρ των μεγαλύτερων αγώνων σε διάρκεια. Έμα, αφού έγιναν στο Λονδίνο, ακροατή μου τι περιμέναν. Σταματούσαν τρει φορέ τη μέρα για tea time, τρει φορέ για μπύρα και δύο φορέ την εβδομάδα για κυνήγι αλεπού με σκύλου. Ε, Πώ να τελειώσουν την ώρα του αγώνε. Πάλι καλά να λέμε που δεν του πήρε και κανένα δύο μήνε από το 1909. Το 1910, η Γαλλική Εθνοσυνέλευση αρνείται να υπογράψει το νόμο για την παροχή του δικαιώματο ψήφου στι γυναίκε. Ε, δεν αρκεί που μα κάνουν κουμάντο στο σπίτι, θα μα κάνουν και στη Βουλή τώρα. Ρε, σαν δεν πάτε καλά μου φαίνεται. Θα είπε κάποιο Ανίρ, υπέρμαχο τη ισότητα των δύο φίλων κατά ήπη και Στι 27 Απριλίου του 1935 θα γεννηθεί ο σπουδαίο σκηνοθέτη και γητευτή του χρόνου Θεόδωρο Αγγελόπουλο. Σαν σήμερα το 1941 τα γερμανικά στρατεύματα καταλαμβάνουν την Αθήνα. Το 1952 η Παγκύπρια Εθνοσυνέλευση στη Λευκοσία εγκρίνει ψήφισμα για την ένωση τη Κύπρου με την Ελλάδα, αλλά Σαν σήμερα το 2008 θα φύγει από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών ο σημαντικός μας συνθέτης Μάριος Τόκας. Αυτά είχαμε και σήμερα κορατή μου και υπομονή μέχρι τα βριανά σημαντικά ή ασήμαντα. Μέχρι τότε βεβαίως και να αγαπάς πολύ, βεβαίως και να γράφεις ιστορία.